Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του Δήμου Κοζάνης για συγκέντρωση ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας για τους εκατομμύρια πληγέντες από το φωνικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Ιδιώτες, φορείς, σύλλογοι και επιχειρήσεις εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Κοζάνης είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της διαδικασίας για όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, με σημείο συγκέντρωση στο κλειστό γυμναστήριο στη Λευκόβρηση, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Στο κλειστό γυμναστήριο εδώ της Λευκόβρησης του Δήμου Κοζάνης, εδώ συγκεντρώνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληττόμενους σεισμοπαθείς αδερφούς μας στην Τουρκία και στη Συρία, για λογαριασμό όχι μόνο του Δήμου Κοζάνης, αλλά για την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων. Ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με την ΠΕΔ, είναι ο υπεύθυνος συλλογής της ανθρωπιστικής βοήθειας, την οποία θα την κατευθύνουμε στην Αθήνα και στη συνέχεια από εκεί θα πάει στη Συρία και στην Τουρκία. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική, θα έλεγα. Έχουμε μαζέψει πάρα πολύ υλικό και ευχαριστούμε είτε τον κόσμο μεμονωμένα είτε τους φορείς που ανταποκρίθηκαν. Εδώ έχουν έρθει και έρχονται συνεχώς όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας. Έχω να αναφέρω και ειδικά για το Δήμο Κοζάνης φοβερή ανταπόκριση. Πάνω από ένα τρεξανικό σε ανθρωπιστική βοήθεια έχει μαζευτεί, αλλά εξίσου μεγάλη ποσότητα έρχεται και από τους άλλους Δήμους. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή τους και για τη συνεισφορά τους. Τι μπορεί να στείλει ο κόσμος? Ο κόσμος μπορεί να στείλει μέχρι και την Παρασκευή, θα είμαστε εδώ, βέβαια σε συνεννόηση μαζί μας. Μπορεί να στείλει κουβέρτες, παπλώματα σε καλή κατάσταση, φαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, καθαριότητα, σαπούνια και ό,τι άλλο χρειάζεται για την καθαριότητα των ανθρώπων. Αυτά και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον κόσμο και την ΠΕΔ εδώ, το ΣΑΚ, τον Καραπάτσιο, για τη συνεργασία, την άψογη συνεργασία που είχαμε.